Εταιρεία ανελγιστήρων Νικόλαος Μουρατίδης. Εγκατάσταση, συντήρηση σε οικοδομές, ιδιώτες, επιχειρήσεις. Εταιρεία ανελγιστήρων Νικόλαος Μουρατίδης. Από το 1979 παρέχουμε τη λύση στον ιδιώτη ή τον επαγγελματία ως μια αξιόπιστη επιλογή στην τοποθέτηση ανελγιστήρας. Απευθυνθείτε σε εμάς. Εταιρεία ανελγιστήρων Νικόλαος Μουρατίδης. Η Πίας 23 στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, τηλέφωνο στο 2310-65-0603 και 6936-591-395. Με προθυμένο το Σάβα Καμενίδη, ένα από τους έμπειρους παίκτες. Με το σώμα του έκανε ωραία κίνηση ο Σαβίδης, πάτησε την μπάλα, το σώτ απευθείας από τον Κοτσαρίδη. Η ωραία προσπάθεια από τον Τσακίρη, τον goalkeeper της Καλλιθέας, πρώτη φάση για τον Φίνικα στην προσπάθεια να απειλήσει την εστία της Καλλιθέας Αιγαίων. Πατάει ωραία, γυρνάει διαγώνια και βγάζει ωραία τον Καμενίδη. Από αριστερά τον επιθετικό εκεί του Φίνικα. Καμενίδη θα κάνει το σούτι παράλληλα. Από κοντά το σούτι προβολή. Η μπάλα πέρασε από τα πόδια του Κοτσαρίδη και δεν την εκμεταλλεύτηκε. Με αποτέλεσμα ο Φίνικας να χάνει τη δεύτερη καλή στιγμή στην προσπάθεια να απειλήσει τον Τσακίρη. Θα γίνει σέντρα. Η μπάλα από κοντά επεμβαίνει ο Τσακίρης. Corner. Να δούμε λοιπόν αν οι προβλέψεις του φίλου μας του Κώστα θα είναι αληθές. Βλέποντας τον Φίνικα πιο επιθετικό, πιο δραστήριο επιθετικά. Εδώ μια σέντα κεφαλιά, η μπάλα φεύγει επικίνδυνα. Διπλή προσπάθεια με το Φίνικα να συνεχίσει. Εκεί που πετάχθηκε από όλους ο Γεωργιάδης ήταν αυτός που έπιασε στο ύψος εκεί στην περιοχή του Τσακίρη. Και η μπάλα έφυγε λίγα κάτω στα out. Το μεγάλο αυτό παιχνίδι της μεγάλης κατηγορίας σας το προσφέρει για τους φίλους του ποδοσφαίρου η εταιρεία ανελγιστήρες Μουρατίδης Νίκος. Η Πίας 23 στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης από το 1979 εγκαταστάσεις, συντήρηση, τεχνική αξιοπιστία. Μουρατίδης Νίκος, οικοδομές, επιχειρήσεις και ιδιώτες φροντίζουμε πάντα με τον πιο εξυπηρετικό αλλά και επαγγελματικό τρόπο. 2310-650-603 και 6936-5913-95. Εκτελείται απευθείας το σούτ, αλλά ψηλά η μπάλα από την εκτέλεση του Ηλιάδη. Προσπάθησε, αλλά σήκωσε ψηλά το πόδι του με αποτέλεσμα καταλήξει out. Πρώτη χαμένη ευκαιρία για την Καλλιθέα που πάλεψε. Η σέντρα θα γίνει. Η κεφαλιά εδώ που πιάνει. Δεύτερη καλή στιγμή για την Καλλιθέα που πετάχτηκε εκεί μέσα στην καρδιά του Μιλωνά. Ο επιθετικός εκεί των φιλοξενουμένων, αλλά δεν μπόρεσε με αποτέλεσμα να σηκώσει ψηλά την μπάλα. Κουτσάς. Προθεί δεξιά. Το σούτ εδώ τώρα που γίνεται από καλή θέση από την ενέργεια του Μαραντίδη δεν θα μπορέσει. Θα χαθεί μια ακόμη ευκαιρία για το Φίνικα στην προσπάθεια να ανοίξει το σκορ. Εδώ σε σώματα, το λάθος τώρα εδώ, Σλαντίτζη, ευκαιρία για την Καλλιθέα, μόνος του, τελικά η μπάλα στα δίχτυα. Ένα τραγικό λάθος που έγινε, ο Σλαντίτζη πάτησε την μπάλα, την εκμεταλλεύεται, πλασάρει την εστία του Φίνικα και του Μιλωνά και γράφει το 0-1, φίλες και φίλοι, στο 30 λεπτό, δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στην Καλλιθέα Σικιών. Εκεί που ο Φίνικας είχε, όπως έλεγα νωρίτερα, την υπεροχή του αγώνα, αλλά ήρθαν οι φιλοξενούμενοι να εκμεταλλευτούν και να διαχειριστούν με τον καλύτερο τρόπο αυτή τη φάση. Αφού από το αμυντικό λάθος που έγινε, ο Σλαντίτζη κέρδισε τις κόντρες, κέρδισε και την μπάλα, πλάσαρε το Μιλωνά και μέσα σε αποθέωση έδωσε μεγάλο ενδιαφέρον για να κάνει αυτό το 0-1. Παχιός βγαίνει στις κόντρες μπροστά, ο Βουτσάς που πατάει την μπάλα. Για να δούμε. Γλίτσισε εδώ, βλέπετε. Αλλά σηκώθηκε, γύρισε με τον Μαραντίδη. Κοτσαρίδης από κοντά πέφτει ο Τσακίρης στα πόδια του επιθετικού του Φίνικα και μπλοκάρει την μπάλα. Κατοχή τώρα μπροστά με τον Κοτσαρίδη να πάρει πρωτοβουλίες. Ανοίγει την μπάλα, η σέντρα
Με το γόνατο διώχνουμε. Καμενίδη σουτάρι, έκανε την κίνηση. Καλό το σώτε εδώ, αλλά δεν τον ευνοήσε. Τον έμπειρο παίκτη, ο οποίος γύρισε και πάλι στην Πολύχνη. Πήγε στο Ρεόκαστρο και ήρθε στην Πολύχνη για να συνεχίσει την πορεία του. Σαφασί τα πάλες! Λυκερίδης εκεί γύρισε, αλλά Μαραντίδης προσπαθεί ήρεμα να συνεργαστεί με τον Βουτσά. Από μακριά το σουτ καλό, αλλά λίγο πάνω από τα δοκάρια του Τσακίρη θα καταλήξει out. Εταιρεία ανελγιστήρων Νικόλαος Μουρατίδης. Εγκατάσταση, συντήρηση σε οικοδομές, ιδιώτες, επιχειρήσεις. Εταιρεία ανελγιστήρων Νικόλαος Μουρατίδης. Από το 1979 παρέχουμε τη λύση στον ιδιώτη ή τον επαγγελματία ως μια αξιόπιστη επιλογή στην τοποθέτηση ανελγιστήρας. Απευθυνθείτε σε εμάς. Εταιρεία ανελγιστήρων Νικόλαος Μουρατίδης. Η Πείρας 23 στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, τηλέφωνο στο 2310-65-0603 και 6936-591-395. Επιστρέψαμε και πάλι, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, για το δεύτερο ημίχρονο από τον αγώνα της πρώτης αυτής αγωνιστικής μεταξύ του Φίνικα Πολύχνης και της ΑΕΚ Αληθεία Σικιών. Θυμίζω τον γκολ του Ζλαντίτσι από το 30 έδωσε δικαίωμα στους φιλοξενούμενους να είναι μπροστά. Θα προωθήσει τον Τουλγερίδη. Εδώ τώρα προσπαθεί να γίνει το σούτ, για να δούμε το σούτ που γίνεται από την πλάτη από τον αντίπαλό του. Η μπάλα θα καταλήξει σε προσπάθεια δεξιά. Γύρισε και ο Μαραντίδης, επιμένει, νέα κεφαλιά σε σώματα, offside. Πάμε στο φάουλ για το Φίνικα, που προσπαθεί μέσα από τις πιέσεις να αλλάξει τα δεδομένα του αγώνα, αφού είναι πίσω από το 30 του πρώτου ημιχρόνου. Εκτελείται το φάουλ. Ψηλά η μπάλα όμως. Μάλλον όχι, εδώ που κοντά. Και 1-1. Βρήκε το δοκάρι, το εκτέλεσε ωραία ο Μαραντίδης. Η μπάλα γύρισε πίσω, αδράνησε η άμυνα εκεί και πετάχτηκε ο παίκτης του Φίνικα για να σοβαρίσει σε 1-1. Σε αυτή την ίσως περίεργη αλλά έξυπνη φάση που είχε ως αποτέλεσμα την ισοφάριση του Φίνικα με ωραίο τρόπο. Αυτό που έψαχνε ο Φίνικας ήρθε με αυτόν τον τρόπο για να δέσω έχει νέο ενδιαφέρον. Φάουλ τώρα για την Καλυθέα. Εκτελείται απευθείας. Η κεφαλιά εδώ αδράνησε η άμυνα τώρα του Φίνικα. Βλέπετε τραμάει τα μαλλιά του εκεί ο παίκτης της Καλυθέας που ήταν ξεχασμένος εκεί. Έκανε την κεφαλιά αλλά δεν μπορούσε να την εκμεταλλευτεί. Έχουμε ένα κόρνερ, θα δούμε αυτή τη φάση τώρα για την Καλυθέα από αριστερά που παίρνει θέση να το εκτελέσει για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ζητάει και ο επιθετικός να πάνε όλοι μπροστά. Για να δούμε, θα γίνει η σέντρα. Πετάγεται εκεί, πήγε να γίνει το λάθος από κοντά. Η μπάλα μέσα στις γραμμές. Απίστευτη φάση για την Καλυθέα. Να κάνει το 1-2. Νέο σου τώρα, ψαλιδάκι από το παίκτη εδώ της Καλυθέας. Αλλά σήκωσε αυτή τη φορά στο τελείωμά του. Ψηλά την μπάλα. Τεράστια ευκαιρία η Καλυθέα να ξαναπεράσει μπροστά στο σκορ. Στο 22ο, 67ο λεπτό του αγώνα. Πάμε όμως στο παιχνίδι γιατί πλέον. Μεγαλώνει το και βρίσκεται το ενδιαφέρον. Στο 71 μπήκαμε, μια κεφαλιά από κοντά. Πάει να τελειώσει τη φάση ο παίκτης εδώ στην προσπάθεια να διώξει ή να σουτάρει ο παίκτης της Καλυθέας. Διαμαρτυρήσαν τη φάση. Κάτι ζήτησε εδώ η Καλυθέα, αλλά για να δούμε, βγαίνει μπροστά. Ήρεμα, κρατάει την μπάλα ο Κουτούμπας. Το σούτ που γίνεται από τα πλάγια, επικίνδυνη φάση, χαμένη ευκαιρία για την Καλυθέα να ξανατινάξει το παιχνίδι στον αέρα. Παράλληλα από την αιστεία εκεί, του Μιλωνά καταλήγει. Γύρισε μπάλα και πάλι στον ίδιο. Αλλάζει ανάπτυξη παιχνιδιού από την άλλη μεριά. Ηλιάδης, ο παίκτης που τελείωσε τη φάση του γκολ. Η σέντρα, η μπάλα από κοντά. Εδώ βρέθηκε καλά τοποθετημένος ο Σαββίδης, αλλά έφυγε παράλληλα από το δεύτερο δοκάρι. Καθώς όλα παίζονται μετά το 1-1, μια παλιά τώρα μπροστά. Για να δούμε, βγαίνει τώρα. Εδώ υπάρχει offside, αλλά δεν είχαν δει τον επόπτη τον δεύτερο βοηθό, τον Στάνκο. Παπαδόπουλος πάει κοντά γιατί τραυματίστηκε εκεί σε μια προσπάθεια που έκανε ο κολλητή περιοχή. Κάνει την κίνηση και βγάζει παλιά τώρα για τον Παπαχρυσάνθο που γεμίζει. Η κεφαλιά πετάχτηκε υπό πίσω ο Γεωργιάδης. Προστάει η Καλυθέα. Κάνει την κίνηση. Για να δούμε. Ιωαννίδης και πέναλτι. Ιωαννίδης και πέναλτι που κερδίζει σε αυτή την ενέργειά του ο παίκτης εδώ της Καλυθέας. Και δίνει την ομάδα του τη μεγάλη ευκαιρία, εφόσον το αξιοποιήσει, να ξαναπέρασει μπροστά. Στο 75.
δίνεται η μεγάλη ευκαιρία στο πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα, στο 76. Η Καλυθέα, εφόσον μπορέσει να περάσει για δεύτερη φορά, Παπαγκριζάνδο, παίρνει φορά, το εκτελεί μπάλα στα δίχτυα. 1-2. Θα νικήσει τον Μιλωνά και θα τη στείλει στη δεξιά γωνιά. Έτσι λοιπόν, Παπαγκριζάνδο βάζει την ομάδα της Καλυθέας για δεύτερη φορά μπροστά στο σκορ με αυτό το 1-2 και το έξυπνο κλίμα απέναντι. Ο κ. Ιωαννίδης στο 76. Κοιτάξτε και ένα πλάνο που σας δίνει από τους φίλους εκεί της Καλυθέας με το δικό τους τρόπο να το πανηγυρίζουν δικαιολογημένα, εθαρρύνοντας και την προσπάθεια εκεί του προπονητή ομάδα του Σικιών, την Καλυθέα Παναγία Φανερωμένη Σικιών, στο σκορ. Σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο του αγώνα. Εδώ τώρα μια κεφάλια προσπά να διώξουν. Λάθος από κοντά! Λίγο έλειψε εδώ να τελειώσει το παιχνίδι ο Πέτσης Καλυθέας που προσπάθησε να νικήσει το Μιλωνά εξ επαφής, αλλά δεν μπόρεσε και είχε τεράστια ευκαιρία και φυσικά ήταν ο Καραμεσούτης ήταν αυτός. Πάμε στο φάουλ. Εκτελείται απευθείας. Αλλά καλά τοποθετημένος ο Τσακίρης. Μπλοκάρει την μπάλα και κρατάει και το διπλό για την ομάδα του. Όλοι μπροστά βλέπω και τον παίχτη εκεί της ομάδας στον τερμοφλάγκα να βγαίνει το Μιλωνά. Μια παλιά προσπάθεια και το φίνει κανένα σούτ. Πολύ άστοχο και αυτή τη στιγμή το τέλος. Το παιχνίδι ολοκληρώνεται με 7 λεπτά καθυστερήσεις εδώ στο γήπεδο, φίλες και φίλοι της Ευκαρπίας, όπου η Καλυθέα Παναγία Φανερωμένη Σικιών θα μπει με το δεξί και θα κάνει τη μεγάλη έκπληξη, παίρνοντας ένα σούπερ διπλό. Με 1-2 τελικό αποτέλεσμα, ο Φίνικας πάλεψε, δεν τα κατάφερε. Χειραψίες από τον Τεντόγλου με ανθρώπους του Φίνικα και έτσι με τον Σοκράτη Χονουζίδη. Είπαμε, είναι ένα ξεκίνημα, τα λάθη μπροστά, αλλά και σίγουρα η ευκαιρία για τον Φίνικα να βρει τα συν και τα πλήν. Τσακίρης θα μας πει η ομάδα του που είχε καθαρό μυαλό, καθαρές σκέψεις και πήρε τους πρώτους βαθμούς εδώ στο κήπεδο της Ευκαρπίας κόντρα στο Φίνικα. Γεια σου, Τύρι, καλησπέρα. Αυτό το μάτς ήταν δύσκολο. Παρ' όλα αυτά καταφέραμε να πάρουμε την νίκη, ήμασταν δεμένοι σήμερα σαν ομάδα, το δείξαμε με, ένα μικρό λαθάκι, δεν πειράζει. Είμαι τυχερός που είμαι σε αυτήν την ομάδα και θα προχωρήσουμε πολύ καλύτερα στη σεζόν, εγώ αυτό μόνο έχω να πω. Πιστεύεις είναι ένα κίνητρο για να σας δώσει καλύτερη συνέχεια? Είναι ένα κίνητρο, ναι, και θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε έτσι. Και δεν φοβάμαι τίποτα. Πιστεύω στην ομάδα μου. Σας επηρέασε η διακοπή του πρωταθλήματος ή πιστεύεις η ομάδα βγήκε καλά? Καθόλου, καθόλου. Προετοιμαστήκαμε πάρα πολύ καλά. Κάνουμε με τον Ντόγκολ προπονήσεις 5 στα 5 και είμαστε έτοιμοι για όλα. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Είχαμε τις φάσεις. Δεν μπορούσαμε να τις εκμεταλλευτούμε. Αλλά στο τέλος βγήκαμε νικητές. Ήμασταν, πιστεύω, καλύτεροι. Ήμασταν και λίγο τυχεροί. Στο θέμα είχαν και το δοκάρι στο τέλος. Φίνικας ήταν μια πολύ καλή ομάδα. Αλλά ήμασταν καλύτεροι. Είχαμε τις φάσεις, είχαμε περισσότερες ευκαιρίες. Πιστεύω θα μπορούσε το σκορ να ήταν και πιο μεγάλο. Πιστεύεις αυτό το διπλό θα σας δώσει αυτοπεποίθηση για μια καλύτερη συνέχεια? Ναι, φυσικά. Από μάτς σε μάτς. Το γκολ που φέτηκες και την νίκη που θες να την αφιερώσεις? Τη αναφιερώνω στον παππού μου. Να σε χαίρετε. Την αφιερώνω στον παππού μου. Να το χαίρεσαι. Ήταν ένα πολύ σκληρό παιχνίδι. Βγήκαμε νικητές. Ανταπεξέλθαμε στις συνθήκες. Πρώτη βαθμή και μάλλον αέρα η συνέχεια. Εννοείται, φυσικά. Στόχοι της ομάδος? Στόχοι. Παιχνίδι με παιχνίδι. Παιχνίδι με παιχνίδι. Εντάξει. Τι είχατε περισσότερο, πιστεύεις, καθαρό μυαλό? Ναι, ήμασταν πιο συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι. Θα αφιερώσει κάπου την επιτυχία εσύ? Στα παιδιά και στον προπονητή. Ο Άγγελος Φλαμούρης, ο γενικός αρχηγός του Φίνικα, θα μας πει την εικόνα που είδε στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της ομάδας του. Παρόλο που στάθηκε καλά, τελικά αυτό τιμωρήθηκε και έχασε τον αγώνα. Άγγελε, καλησπέρα. Καλή καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή αρχή να έχουμε όλοι. Ξεκινήσαμε λίγο δυνατά, αλλά βλέπω δεν βγήκαν τα δεν βγήκε όπως πηγαίναμε. Φάγαμε τον γκολ, πελαγώσαμε, ισοφαρίσαμε, αλλά οι αντίπαλοι ήταν πιο συγκεντρωμένοι, πιο σωστά, πιο πειθαρχημένοι, πιο αγωνιστικοί από εμάς. Εμείς δεν είχαμε αυτό το πράγμα, δεν είχαμε την ένταση, δεν είχαμε τέτοια, είχαμε και πολλούς τραυματισμούς, δεν ξέρω το λόγο. Συνεχίζουμε, παιδιά, πρώτο παιχνίδι ήταν, Τετάρτη έχουμε μάτς, Σάββατο έχουμε μάτς. Υγεία να έχουμε. Πιστεύεις αυτά τα λάθη της πρώτης αγωνιστικής θα δώσει το δικαίωμα να συνταχτείτε, να δείτε τι έφταξε για να προχωρήσετε? Εμείς κάναμε πολλά φιλικά μέχρι να ξεκινήσουμε. Την εικόνα πάνω κάτω την είδαμε, αλλά δεν περιμέναμε στο πρώτο επίσημο να έχουμε τέτοια εικόνα. Είχαμε παίχτες πολύ καλούς, αλλά οι οποίοι πελάγωσαν, δεν ξέρω το λόγο. Εταιρεία ανελγιστήρων Νικόλαος Μουρατίδης. Εγκατάσταση, συντήρηση σε οικοδομές, ιδιώτες, επιχειρήσεις. Εταιρεία ανελγιστήρων Νικόλαος Μουρατίδης. Από το 1979 παρέχουμε τη λύση στον ιδιώτη ή τον επαγγελματία ως μια αξιόπιστη επιλογή στην τοποθέτηση ανελγιστήρας. Απευθυνθείτε σε εμάς. Εταιρεία ανελγιστήρων Νικόλαος Μουρατίδης. Η Πίας 23 στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, τηλέφωνο στο 2310 65 06 03 και 6936
591-395.